Γιάννη, μιλάμε για τι τάσει τη MRB. Στι 12,3 εκατοστιαίε μονάδε η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ πέντε μήνε μετά ε, τι εκλογέ. Μπορούμε να πάμε και να δούμε τα ποσοστά που ε, καταγράφουν αυτή τη στιγμή, αυτή τη ε, χρονική συγκυρία ε, τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 36,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 24,5%. Κίνημα Αλλαγή 7,7%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο το 5,5%. Η ελληνική λύση στο 4,3%, η μέρα 25 διαβάζεται στο 3,2%, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η, αδιαυ... ψήφος φτάνει στο 11,3%, γεγονός που αιτιολογείται από το... από το στοιχείο ότι βρισκόμαστε πέντε μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7 η Ιουλίου. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα όμως να δούμε τι καταγράφει αυτή η δημοσκόπηση, ε, η οποία αφορά το ενδεχόμενο ενό θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, Dmitri. É... Γιάννη, ε, ε, να πάμε να περάσουμε αν θέλεις καταρχάς στο, στο, στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της ε, Δημοκρατίας. Όπου είναι και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου ή στις ε, αρχές του 2020 να αποφασίσει ε, για το πρόσωπο που θα προτείνει. Το 44,8% των πολιτών θέλουν μια δεύτερη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου στην Ηρόδου Αττικού. 41,1% θέλει ένα νέο πρόσωπο πέραν του Προκόπη Παυλόπουλου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πολύ μικρή λοιπόν αυτή η διαφορά, αλλά πάμε να δούμε ποιος είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός όπως καταγράφεται στην δημοσκόπηση. Ακριβώς. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει 40,9%. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 29,1% και να πούμε ότι την πεντάδα των υπουργών ε, που προηγούνται στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων... Η πιο δημοφιλής, είναι, να το πούμε η έτσι. πιο δημοφιλής, λοιπόν, υπουργή, είναι η κύριε Χρήσοχοίδη, δεν Θεοδωρικάκος και Γεωργιάδης. Τώρα, να δούμε και την κάρτα σχετικά με την Τουρκία και το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο α. βεβαίως, να το πούμε ότι καταγράφεται ένα 59,2% των ατόμων εκείνων οι οποίοι λένε και πιστεύουν ότι πιθανόν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο επεισόδιο με την Τουρκία. Λοιπόν, Ακριβώς. Δημήτρης, ευχαριστούμε πολύ.